Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα σήμερα να απαντήσουμε. Μετά από μια σχέση με έναν άρχισο, έρχεται ποτέ η δικαίωση? Είναι ένας άντρας που μας γράφει. Και πάω κατευθείαν να διαβάσω τι μου έστειλε. Θέκλα μας, γεια σου. Χαίρετε. Αποφάσισα να σου γράψω κι εγώ με τη σειρά μου για τη σχέση μου με έναν άνθρωπο που είχε ναρκισσιστικά στοιχεία και προφανώς εγώ συνεξαρτημένα. Να είσαι ότι είχε στοιχεία συνεξάρτηση. Το ερώτημα μου είναι το εξής και ίσως και τίτλος αν γίνει vlog. Μετά από μια σχέση με έναν άρχισο, έρχεται ποτέ η δικαίωση? Ας το πάρουμε από την αρχή. Πριν περίπου 7 χρόνια γνώρισα ένα παιδί μέσα σε εφαρμογή γνωριμιών. Τότε ήμουν μόνος μου 3 χρόνια από μια σχέση η οποία είχε διαρκέσει 2 χρόνια. Δηλαδή είχες μια σχέση που διήρκησε 2 χρόνια, τελείωσε εκείνη η σχέση, για 3 χρόνια ήσουν μόνος σου. Και μετά γνωρίζω αυτόν τον τύπο σε μια εφαρμογή γνωριμιών. Ήμουν πολύ ανεξάρτητος ή έτσι τουλάχιστον ένιωθα. Για να με ρίξει λοιπόν αυτός, προσπάθησε πολύ, καταποντισμός μηνυμάτων, φλερτ, ωραία λόγια. Το λεγόμενο love bombing δηλαδή, βομβαρδισμός αγάπης. Έτσι αποφάσισα να του δώσω την ευκαιρία. Κατά τα λεγόμενα του ήμουν η πρώτη σταθερή σχέση που έκανε. Να μια πρώτη σημαία τεράστια. Τι σημαίνει είσαι η πρώτη σταθερή σχέση που κάνω? Γιατί δεν ήσασταν και 15 χρονών, ήσασταν μεταξύ 20 και 30 από ό,τι υποθέτω. Λοιπόν, κάποιος ο οποίος δεν έχει κάνει στο παρελθόν σταθερή σχέση και λέει είσαι η πρώτη σταθερή σχέση που κάνω, σημαίνει ότι έχει μάθει στα μη σταθερά. Είμαστε μαζί 6 χρόνια, μοιραστήκαμε πολλά όμορφα συναισθήματα, στιγμές, μοιραστήκαμε την ίδια αγκαλιά, την ίδια ανάσα. Όλα πήγαινα ρολόι και είχα αρχίσει να τον εμπιστεύομαι. Πίστεψα πως βρήκα έναν άνθρωπο. Δεν είναι όλοι αυτό που ψάχνουμε? Έναν άνθρωπο. Με το φανάρι που λέγει και ο Διογέννης. Στους 6 μήνες λοιπόν, μια μέρα που ήταν στο μπάνιο, πήρα το τάπλετ του να χαζέψω στο YouTube. Το ένστικτο μου όμως με έβαλε στον πειρασμό να ψάξω στα μηνύματα και δεν είχε άδικο, το ένστικτο σου δηλαδή. Βρήκα μηνύματα που είχε ανταλλάξει μαζί με άλλους άντρες. Κοίταξα τις ημερομηνίες και ήταν πρόσφατα. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Ένιωσα τη γη κάτω από τα πόδια μου να χάνεται. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτός ο τρυφερός άνθρωπος που με κοίταζε στα μάτια έπαιζε παράλληλα και αλλού. Όταν βγήκε από τον μπάνιο κατάλαβε ότι κάτι είχε συμβεί. Του είπα ευθέως τι είδα. Πήρα τα πράγματά μου και έφυγα. Και εκεί έπρεπε να μείνει. Στο φευγιό, φίλε. Όταν δούμε το πρώτο ξεκάθαρο σημάδι ότι ο άλλος μας κοροϊδεύει, δεν επιστρέφουμε πίσω. Για αρκετές μέρες μετά με παρακαλούσε και προσπαθούσε να με προσεγγίσει για να μου μιλήσει. Έκανα το λάθος να τον ακούσω. Ακριβώς αυτό. Όταν φύγουμε από τον άρχισο, δεν πάμε πίσω για να συζητήσουμε. Μου στέλνε και μια κοπέλα χθες στο Messenger την ιστορία της που είχε με έναν τύπο με τον οποίο δεν θα θέλω να το κάνω καν vlog. Το πόσο παράδοξα της φέρθηκε, ενώ ήταν και παντρεμένος και ισχυριζόταν ότι ήταν και σε νεκρό γάμο, και πόσο παράδοξη ήταν και η σεξουαλική τους κατάσταση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που τον ξεμπρόστιασε, του τα είπε κουκιά καθαρισμένα, είσαι ένας νάρκισσος, είσαι εγωκεντρικός, είσαι προβληματικός, δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Και αυτός λέει μετά, της έστειλε ένα μήνυμα ότι σε ευχαριστώ που μου τα είπες και σε ευχαριστώ που με βάζεις στη θέση μου και βρέθηκε επιτέλους ένας άνθρωπος να μου πει την αλήθεια και θέλω να βρεθούμε και να με βοηθήσει να βρω ψυχολόγο. Της είπα μην μπας στο ραντεβού. Μην μπας. Αν θέλει να βρει ψυχολόγο θα βρει από μόνος του. Hoovering είναι αυτό. Hoovering, ξαναλέω, στα ελληνικά, είναι η διαδικασία απορρόφησης, επαναπορρόφησης που κάνει ο νάρκισσος στα θύματα του. Δηλαδή μετά που τον καταλαβαίνουμε, μετά που τον ξεμπροστιάζουμε, έρχεται και το παίζει καλός και καλούλης και γλυκός και γλυκούλης για να μας ξαναπάρει πίσω. Και κάνει future faking. Λέει θα πάω στο ψυχολόγο, θα είμαι εντάξει, θα το ένα, θα το άλλο. Με τα θα δεν έγινε καμία σχέση. Οι σχέσεις γίνονται με τις πράξεις, ούτε καν τα λόγια, με τις πράξεις. Οι αρκετές μέρες μετά με παρακαλούσε και προσπαθούσε να με προσεγγίσει για να μου μιλήσει. Έκανα το λάθος να τον ακούσω.
Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα να του δώσω μία ευκαιρία ακόμα. Όχι, 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 δεν δίνουμε ευκαιρίες. Σοβαρά, δεν δίνουμε. Και εγώ να μπω πλέον σε μια διαδικασία να μην τον εμπιστεύομαι πια. Και η βάση της σχέσης ποια είναι? Η εμπιστοσύνη. Έχει και άλλες βάσεις η σχέση, έχει και την επικοινωνία, την ουσιαστική. Γιατί η τυφλή εμπιστοσύνη δεν είναι υγιές πράγμα. Ουσιαστική επικοινωνία, η δέσμευση. Η δέσμευση να προσπαθήσουμε συνειδητά για να κάνουμε μια σχέση να πετύχει κλπ. Κλπ. Για αρκετό καιρό τα πράγματα ήταν πολύ καλά, ή νόμιζες πως ήταν πολύ καλά, περνούσαμε ωραία και δεν μου έχει δώσει δικαιώματα ξανά, μέχρι που εκείνο το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές. Δηλαδή μέσα στον πρώτο χρόνο τα έκανε όλα αυτούς, αλλά εσύ κάτσες εκεί 6 χρόνια, ωραίος, σωραίος που λένε. Θυμάμαι, ήμασταν στο νησί, είχαμε καθίσει να πιούμε μια μπύρα και όλη την ώρα κοίταζε το κινητό του. Τον ρώτησα, γιατί κοιτάς συνέχεια το κινητό? Και του ζήτησα ευγενικά να μου το δώσει να το δω. Άρχισε να φωνάζει και προσπαθούσε να με βγάλει υπερβολικό και τρελό. Gaslighting, όταν προσπαθεί να σε βγάλει υπερβολικό και τρελό. Ότι φαντάζομαι πράγματα και θέλω να τον ελέγχω. Ναι, δεν είχαμε άλλη δουλειά, να ελέγχουμε τον κάθε νάρκη σου. Ήταν η δουλειά μας. Μετά πολλά πολλά τον παράτησα και πήγα στο δωμάτιο. Ήμουν σκασμένος, μα το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Το χαζό το παλικάρι θα πω αυτή τη στιγμή και σε λέω χαζό εντός εισαγωγικών γιατί του είχε δώσει ξανά ευκαιρία. Από τη στιγμή που βρίσκεις το τάπλετ του γκόμενού σου, της γκόμενά σου, του συντρόφου σου, της συντρόφου σου, του ανθρώπου με τον οποίο τέλος πάντων υποτίθεται έχει σχέση μηνύματα ότι μιλάει με πολλούς άλλους ανθρώπους, άνδρες ή γυναίκες, δεν έχει σημασία. Ούτε ο ερωτικός προσανατολισμός, ούτε το φύλο όσον αφορά αυτές τις ιστορίες της κακοποίησης, ερωτικής κακοποίησης, της συναισθηματικής κακοποίησης, τον στέλνεις, τις στέλνεις να πάει πολύ μακριά. Ας μην πω άλλη κουβέντα. Είμαι και κόρη του παπά, το θυμάμαι μερικές φορές. Λοιπόν, έπιασα το τάμπλετ, το οποίο για κακή του τύχη ήταν συνδεδεμένο με το κινητό και εκεί τα είδα όλα. Προς μεγάλη μου απογοήτευση, κατάλαβα πως είχα κάνει λάθος για την ευκαιρία που του έδωσα. Για άλλη μια φορά είδα μηνύματα με άλλους άνδρες, φωτογραφίες ημίγυμνες, φωτογραφίες γυμνές, χειρότερα και από την πρώτη φορά. Εκεί άρχισα να αναρωτιέμαι τι κάνω εγώ με αυτό. Εκεί έπρεπε να σηκωθείς να φύγεις. Όταν ήρθε λοιπόν στο δωμάτιο, μπήκε μέσα φωνάζοντας και προσπαθώντας να τα ρίξει όλα πάνω μου που τον παράτησα και έφυγα. Πέταξα το τάμπλετ μπροστά του και του είπα πως τα ξέρω όλα. Εκείνο το βράδυ άρχισα να χάνω πια την πίστη μου στους ανθρώπους. Την πίστη σου στους νάρκες σου έπρεπε να χάσεις. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι νάρκες. Ήθελα να πάρω τα πράγματά μου και να φύγω, αλλά πρώτον δεν είχα αμάξι και δεύτερον ήμασταν σε ένα νησί και πού θα έβρισκα δωμάτιο μέσα στον Αύγουστο. Φρόντισα να κρατήσω αποστάσεις, κοιμήθηκα στον καναπέ και εκείνος όλο το βράδυ έκλαιγε με μαύρο δάκρυ, λέγοντας τι έκανα, είμαι μαλάκας που σε έχασα, είσαι μαλάκας γενικά. Εγώ τον λοιπόν μου που έκλαιγε και του έλεγα να σταματήσει. Λοιπόν, τον άνθρωπο που σε κορόιδευε και αντάλλαζε φωτογραφίες και σεξτινγκ με άλλους άνδρες και λοιπά, ενώ είχε σε σοβαρή σχέση και ενώ είχε κάνει μια φορά τη. Είχε φανερωθεί μια φορά πως έκανε τις αποτσούλες και το συγχώρεσες, τον λυπήθηκες που έκλαιγε. Εκλαμπό θέλε. Εγώ, άμα ήμουν στην ίδια συνθήκη, δεν θα το λυπόμουν που έκλαιγε. Αλλά θα του έλεγα ακόμη πιο πολλά. Με ευγένεια και ηρεμία φυσικά, θα του έκανα μία ψυχοπαθολογική ανατομία της καταστάσεως του και θα του δίνα να καταλάβει ότι τον κατάλαβα εντελώς. Και εγώ συνεξαρτώμενη σας είπα ότι λειτουργώ στις σχέσεις μου ή έχω λειτουργήσει μέχρι σήμερα τέλος πάντων, αλλά τουλάχιστον όταν ξυπνάω, ανοίγω το στόμα μου και λέω ξεκάθαρα τι ακριβώς συνέβη και παίρνω την ευθύνη μου για τη δική μου ευαλωτότητα, για τη δική μου τάση συνεξάρτησης, αλλά κλαίω, ξέρεις, εγώ είμαι συνεξαρτώμενη και δέχθηκα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, το οποίο εσύ αυτά και αυτά και αυτά και αυτά που τα έκανες, δείχνω ότι είσαι ένα πρόσωπο που δεν έχεις ενσυναίσθηση καθόλου, που δεν με αγάπησες ή δεν με αγαπούσες ποτέ πραγματικά και που ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος ήσουν και είσαι και θα είσαι ίσως καιροσκόπος. Λοιπόν, εσύ όμως τον λοιπόν σου που έκλαιγες και του έλεγες να σταματήσει. Την επόμενη μέρα γυρίσαμε στην πόλη, πέρασε καμιά εβδομάδα και εκείνος πάλι έχει ξεκινήσει να με παρακαλάει να του δώσω μια άλλη ευκαιρία. Μου έδινε όλο άσκοπες εξηγήσεις και μου έλεγε πως έχει πρόβλημα, πως είχε ανάγκη να επιβεβαιώνεται. Μα εγώ είμαι εδώ να σου δίνω επιβεβαίωση, απάντησα.
για να με πείσει να μην το χωρίσω, έκλεισε το Facebook, έκλεισε το Instagram, τα έκλεισε όλα για να μην έχει πειρασμούς, ήθελε να αποδείξει πως ό,τι δεν θα ξανακάνει τα ίδια. Τέτοιες μπλε όπως λες και εσύ. Και λιλά και ροζ και φούξια. Δυστυχώς λοιπόν ξανά έδωσα δεύτερη ευκαιρία. Ντρεπόμουν πια για τον εαυτό μου, για αυτή τη σχέση. Ντρεπόμουν τον άνθρωπο που είχα δίπλα μου. Ντρεπόμουν να το μοιραστώ με τους φίλους μου να ακούσω μια γνώμη. Ναι, γιατί σε ξυπνούσαν οι φίλοι σου και σου λέγανε τι κάνεις εκεί πέρα. Από εκείνη τη μέρα έπαψα να σέβομαι τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη σχέση. Κάθε μέρα που περνούσε έχανα τον πυρήνα μου. Ένιωθα πλέον εξαρτημένος από εκείνο. Μετά για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όλα ήταν πολύ καλά. Δεν μου είχε δώσει δικαίωμα. Βέβαια το τηλέφωνο του το έκρυβε, οπότε δεν μπορούσα πλέον να μπω να κοιτάξω κάτι. Και το έκρυβε και το είχε αποσυνδέσει και από το τάπλετ προφανώς. Αλλά όλα ήταν καλά. Του το ζητούσα βέβαια πολλές φορές και μου το έδινε να ελέγξω. Όλα καλά, κρυμμένα και δεν έβρισκα τίποτα. Η σχέση μας πλέον δεν βασιζόταν στην εμπιστοσύνη. Κάναμε πολλά πράγματα μαζί, ταξιδέψαμε Ελλάδα, εξωτερικό, μοιραστήκαμε πάρα πολλά πράγματα και στιγμές. Έδειχνε πολύ ενδιαφέρον, έπαιρνε τηλέφωνα, στέλνε μηνύματα, ήταν πάρα πολύ τρυφερός μαζί μου. Μετά λοιπόν από 1,5 χρόνο ήθελα να πω ένα ταξίδι. Προσπαθούσα να πάρω την ανεξαρτησία μου πίσω, ίσως ασυνείδητα. Τον προσκάλεσα να πάμε μαζί, μα δεν του άρεσε ο προορισμός, οπότε και πήγα μόνος μου. Για αρκετό καιρό μου το χτυπούσε και έλεγε πως αν ξαναφύγω χωρίς εκείνον για καιρό, θα με χώριζε. Είχε πλέον πάρει τα ενία. Πάντα είχε τα ενία. Πάντα όμως. Γενικά όταν του έλεγα ότι θέλω να κάνω πράγματα μόνος μου, να ταξιδέψω μόνος μου ή να πάω με ένα φίλο μου, μια φίλη μου, ένα ταξίδι, πάντα νευρίαζε και ένιωθε ότι τον αμελώ. Αντιθέτως, απλώς προσπαθούσα να κρατήσω τις ισορροπίες και να είμαστε μαζί, αλλά και χωρία. Είχα πια καταλάβει ότι δυσκολεύομαι να ζήσω χωρίς αυτό. Σαν το ναρκωτικό είναι τέτοιες σχέσεις. Προσπαθούσα να μοιραζόμαστε τη ζωή μας, αλλά να έχουμε και χρόνο χώρια. Κραυγή απόγνωσης από τον απομακρυσμένο μου πυρήνα. Με άφησες, ταυτίζεσαι πιο πολύ με τον αγαπημένο σου. Δηλαδή ο πυρήνας του εαυτού σου έβγαζε κραυγές απόγνωσης και σου έλεγε ο πυρήνας σου, με άφησες, ταυτίζεσαι πιο πολύ με τον αγαπημένο σου. Πλέον είχε αλλάξει, ήταν επικριτικός απέναντί μου. Αν δεν γινόταν αυτό που ήθελε νευρίαζε, ξύνιζε τη μούρη του, φώναζε πολλές φορές μέσα στον κόσμο και μας κοιτούσαν και βέβαια καταλαβαίναν ότι είμαστε ζευγάρι. Εγώ σαν ήσυχη δύναμη προσπαθούσα να καθησυχάσω τα πνεύματα και τους τόνους. Έτσι έμαθα τον εαυτό μου να του λέω ναι για να αποφεύγω τους καυγάδες και τις φωνές. Τελικά εκείνο το καλοκαίρι έκανα το ταξίδι που ήθελα παρότι είχα πολύ γκρίνια. Έκανα εσωτερική αναζήτηση αλλά κάτι έλειπε και πάλι δεν ήμουν ευτυχισμένος. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν είχαμε κανονίσει να κάνουμε διακοπές ξανά μαζί. Είμαστε στην παραλία και ήθελα να δω τι ώρα είναι καθώς το κινητό μου το είχα ξεχάσει στο αμάξι. Πήρα το δικό του και είχε ένα μήνυμα από κάποιον. Δεν μπορούσα να το διαβάσω όλο, ήταν στην προεπισκόπηση προφανώς, αλλά έγραφε «Έτσι κάνεις εσύ, γνωρίζεις κάποιον που λες ωραία λόγια και μετά εξαφανίζεσαι». Εκεί πια άρχισα να αισθάνομαι ότι είμαι το κορόιδο. Κατάλαβα ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Γίνεται ένας τσακωμός και αυτό ήταν. Αυτή τη φορά πέρασε ανέμακτα. Ήξερα ότι θα το καταπιώ και έτσι έγινε. Κορόιδο μεγάλο, πες το Θέκλα μου, το πες μόνος. Άρα και πάλι ξανά ευκαιρία. Πέρασε κάποιος καιρός, αποφάσισα να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Επιτέλους ψυχοθεραπεία, επιτέλους. Ήξερα πως κάτι πια δεν πάει καλά με εμένα, ένιωθα άδειος, αδύναμος. Το δούλευα για πάρα πολύ καιρό, αλλά ποτέ δεν ήμουν έτοιμος να φύγω. Πίστευα ότι η ζωή μου χωρίς εκείνο δεν θα είχε νόημα. Ήρθαν και οι καραντίνες και ξεκινήσαμε να περνάμε ακόμα περισσότερο χρόνο μαζί. Ήταν τότε που δεν δουλεύαμε, που δεν βγαίναμε, ήμασταν αρκετά σπίτι όλη την ώρα, μαγειρεύαμε και τρώγαμε ή παραγγέλναμε και αυτό έφερε ως αποτέλεσμα να πάρω κάποια κιλά. Για το οποίο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 1,5 χρόνο, δεχόμουν μπούλινγκ από εκείνον. Ναι, που δεν θα σου έκανε και μπούλινγκ, βέβαια θα σου έκανε. Μου έλεγε, δεν σε γνώρισα έτσι. Όταν σε γνώρισα, ήσουν αλλιώς, ήσουν πιο γυμνασμένος και θα ήθελα να είσαι όπως ήσουν πριν κλπ. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, λοιπόν, έτρωγα και ένιωθα ενοχές. Δεν μπορούσα να ευχαριστηθώ κανένα γεύμα. Είχα μια συναισθηματική πείνα. Ήμουν χαρούμενος μόνο όταν ήμουν μαζί του και μόνο όταν έτρωγα. Όσες φορές έμπαινα στη διαδικασία να κάνω δίαιτα, του έλεγα: Θέλω να με βοηθήσεις, να μην με παρασύρεις να τρώμε άσχημα. Από τη μια έμπαινε, από την άλλη έβγαινε. Κάθε φορά που τρώγαμε μετά, μου έλεγε: Πάμε για ένα γλυκάκι. Μέτρεχε σε όλα τα ζαχαροπλαστεία, τα γλυκοπολία. Όταν κατάφερα και έχανα, πάντα χλέβαζε την προσπάθειά μου, λέγοντας: Θέλεις κι άλλο.
πολλές φορές με προσέβαλε μπροστά σε φίλους. Κάθε φορά που γινόταν αυτό, απογοητευόμουν και έτρωγα παραπάνω. Είναι αλήθεια ότι μετά την ναρκισσιστική κακοποίηση και κατά τη διάρκεια της ναρκισσιστικής κακοποίησης, αποτέλεσμα της ναρκισσιστικής κακοποίησης είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες, το να πάθεις κατάθλιψη, το να πάθεις άγχος, το να έχεις εφιάλτες, αλλά και το να έχεις διατροφικές διαταραχές. Το τέλος ήρθε πριν ένα χρόνο. Είχαμε σταματήσει πλέον να μιλάμε για την καθημερινότητά μας, το σεξ γινόταν πιο σπάνια και ήταν μέτριο. Μια μέρα μου είπε ότι την επόμενη θα βγει με κάτι φίλους από τη σχολή. Έκανε με το μυαλό του ένα ολόκληρο σενάριο ότι θα πάει να πάρει μια κοπέλα από το σπίτι της για να πάνε να βρουν τα άλλα παιδιά, μου είπε πάρα πολλά ψέματα. Το αλάνθαστο εκτιστιχτό μου μου έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά. Για άλλη μια φορά πόσο δίκιο είχε. Τελικά είχε βγει με κάποιον άλλον ραντεβού γνωριμίας. Το έμαθα την επόμενη μέρα επειδή έσκασα στο κινητό του μηνύματα δύο τα χαράματα. Το ρώτησε ευθέως ποιος ήταν. Ήταν έτοιμος. Είπε ότι το Viber κάνει αναβαθμίσεις και του ζήτησα να μου δείξει τις αναβαθμίσεις. Τον στρίμωξα στη γωνία και αναγκάστηκε να μου πει την αλήθεια ότι το προηγούμενο βράδυ είχε βγει με κάποιον άλλον, ότι τον φλερτάρει και είναι αμφίδρομο. Κάναμε μία σοβαρή κουβέντα. Μου είπε ότι δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς εμένα, αλλά δεν νιώθει όπως στην αρχή. Από την αρχή σε απατούσε. Του είπα ότι αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να βγαίνει με κάποιον άλλον αφού ακόμα είναι σε σχέση. Στην τελική, μετά από 6 χρόνια, μια ειλικρίνεια την απαιτώ. Πες, σ' αγάπησα, πέρασε ωραία μαζί σου, αλλά μου τελείωσε, θέλω να πω παρακάτω. Το ρώτησα αν είπε στον άλλον ότι έχει σχέση 6 χρόνια και μου απάντησε ότι του είπε πως είχε μια σχέση 6 χρόνια. Έγινε έξαλλος, του είπα ότι πρώτον με έχεις τελειώσει μέσα σου και δεν το ξέρω και βγήκες με έναν άλλον άνθρωπο για να ξεκινήσεις ένα φλερτ μαζί του και τι είπες ψέματα. Αυτό σε κάνει μαλάκα με μη κεφαλαίο. Ψέματα όλα, ψέματα, 6 χρόνια ψέματα. Μου φέρθηκε σαν να είμαστε μαζί 6 μέρες. Συγγνώμη, αλλά και 6 μέρες να είσαι με κάποιον πάλι δεν έχεις δικαίωμα να του φέρεσαι μαλακισμένο. Έξαλλος λοιπόν άρχισε να ντύνομαι για να φύγω. Προσπαθούσε να με κρατήσει εκεί και μου έλεγε διάφορες βλακίες του τύπου δεν ξέρω γιατί τα κάνω αυτά και σε παρακαλώ και μη φύγεις. Πάμε μια βόλτα να μιλήσουν και τέτοιες αηδίες. Ναι, να μην χάσει την αρκισιστική του παροχή ο τύπος. Τον παράτησα σύξυλο και έφυγα. Και πολύ άργησα. Πάρα πολύ άργησες. Υπερβολικά πολύ άργησες. Προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί μου μία μέρα μετά, σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό το παίζω, κάνω την τρελίτσα. Α, το κάνω να αρχίσει αυτό. Γίνεται ο κακός χαμός και μετά μία μέρα, έλα μωρά μου, τι κάνεις. Ασύχτηρ. Αυτό που λένε στην Κύπρο έχει μία φρυσά που λέει άμε μαύρο σκύλο ήρευκε, που σημαίνει πήγαινε να βρεις, να γυρέψεις, να βρεις κανένα μαύρο σκύλο. Είναι μια κακή βρυσιά. Είναι και κακή διότι οι μαύροι σκύλοι που ξέρετε ότι έχω ένα μαύρο σκύλο που τον αγαπώ πάρα πολύ και μπορείτε να το δείτε εκεί. Εκεί που δείχνω με τα γυαλιά μου είναι το λακί! Είναι το κρεβατάκι του μαύρου σκύλου. Είναι βρισιά αυτή το άμε μαύρο σκύλο ήρευκε. Δεν συμφωνώ με το πώς έχει προέρθει η βρισιά, αλλά είναι βρισιά. Σαν να του λες πήγαινε να ψάξεις το κακό σου. Μωρό μου τι κάνεις, άμε μαύρο σκύλο ήρευκε θα απαντούσα εγώ. Λοιπόν. Μου έστειλε καληνύχτα, μου έστειλε καλημέρα, μέχρι που του είπα σταμάτα να στέλνεις. Πέρασε ένα χρονικό διάστημα, 2 μήνες περίπου, δεν είχαμε μιλήσει καθόλου, μέχρι που ήρθε η γιορτή μου και μου έστειλε μήνυμα και μια δωροεπιταγή. Για μένα ήταν προσβολή η δωροεπιταγή, γιατί θεώρησε ότι προσπάθησε να εξαγοράσει την ευνοιά μου, εννοείται. Η γνώμη που είχα σχηματίσει για αυτόν τον άνθρωπο ήταν και είναι πολύ κακή. Φρόντισε εκείνος γι' αυτό. Έτυχε και ήμουν στο ψυχολόγο όταν ήρθε το μήνυμα και με συμβούλεψε να είμαι φιλικός μαζί του, να δεχτώ το δώρο και να μιλήσουμε να δω τι θέλει. Συναντηθήκαμε για ένα σύντομο καφέ και συζητήσαμε. Ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση ψυχολογική. Του είπα πως η ζωή μου είναι δύσκολη χωρίς εκείνον και πως θα ζήσουμε χώρια. Εκείνος είπε ότι δεν γίνεται να είμαστε ξανά μαζί, γιατί δεν θα είναι 100% μέσα σε αυτό. Πότε ήταν όμως? Το θεϊκό που είπε λίγο πριν φύγουμε ήταν ότι από το νέο έτος, από τον Ιανουάριο δηλαδή, να το ξαναδούμε μεταξύ μας, γιατί για μένα δεν είχε τελειώσει όλο αυτό που περάσαμε. Με αποχαιρέτησε, με φίλησε στο στόμα και έφυγε. Ήθελα να το χτυπήσω. Σαφώς θέκλα μου, καταλαβαίνεις ότι εκείνο το βράδυ κάθισα και σκέφτηκα πάρα πολύ και πήρα την απόφαση ότι αυτή η ιστορία έκανε τον κύκλο της και τελείωσε. Επιτέλους. Δεν ξαναεπικοινώνησα ποτέ μαζί του, έσβησα το τηλέφωνο του και είπα σε όλους τους κοινούς φίλους ότι δεν θέλω πλέον επαφή ξανά. Προφανώς και το ξέρει πλέον. Καθώς όλη αυτή την περίοδο μιλήσαμε με ένα μήνυμα μόνο μία φορά για ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός που έχει συμβεί και μου έστειλε συλληπιτήρια. Απάντησα τυπικά. Σε γιορτή και γενέθλια δεν έστειλα τίποτα,
και έμαθα πως έκανε παράπονα. Πόσο εγώ κεντρικός άνθρωπος. Άντε, τώρα το κατάλαβες. Λυπάμαι πάρα πολύ που οι άνθρωποι φέρονται με τον αυτόν τον τρόπο. Αντιλαμβάνομαι ότι το πνευματικό επίπεδο αυτού του ανθρώπου είναι πολύ πιο χαμηλό από το δικό μου, γιατί δεν έχει δουλέψει καθόλου τον εαυτό του. Πολύ πιθανόν να έχει βρει κάποιον άλλον, ίσως και αυτό μου φλερτάρε τότε, να τον έβαλε μέσα στο κουτάκι που ήμουν εγώ και να συνεχίζει από εκεί χωρίς καμιά δουλειά εσωτερική με τον εαυτό του. Πιθανότατο. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, μου είπε ότι σκέφτεται να πάει σε ψυχολόγο. Χάρηκα πάρα πολύ όταν το άκουσα, γιατί τον είχα παραπέμψει και εγώ σε αυτό. Σαφώς και δεν έχει πάει και ούτε πρόκειται να πάει ακριβώς. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν ναρκισσιστική συμπεριφορά δεν μπορούν να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι έχουν πρόβλημα. Αυτό που έχω μάθει από τους κοινούς φίλους λοιπόν είναι ότι αυτός ο άνθρωπος θεωρεί ότι φέρθηκε πολύ σωστά σε μένα. Βέβαια, αφού είναι τέλειος. Και αυτό είναι αυτό που με έχει πληγώσει πιο πολύ απ' όλα. Δεν θα ήθελα ποτέ ξανά να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα ήθελα ποτέ να έχω ούτε φιλική επαφή μαζί του. Όμως αυτό που θα ήθελα να ακούσω από αυτόν μετά από 6 ολόκληρα χρόνια που είμαστε μαζί είναι μια πολυπόθητη συγγνώμη. Συγγνώμη για τον τρόπο που σου φέρθηκα. Συγγνώμη που δεν σε σεβάστηκα. Που δεν σε σεβάστηκα όσα ζήσαμε μαζί. 6 χρόνια είναι πολλά για να σε απογοητεύσει αυτός που αγάπησες έτσι. Αγάπη μου, από τους 6 μήνες είχε απογοητεύσει και εσύ είχες παραμείνει εκεί. Στεγνά και μεθοδικά, εσύ στα σκουπίδια και ο επόμενος πριν πετάξω τον προηγούμενο για να μην μείνω μόνος. Εγώ, μόνο εγώ. Ο ψυχολόγος μου πιστεύει πως θα αργήσει πολύ αυτό, ίσως να μην γίνει και ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ και αν γίνει θα είναι για να σου ξανακάνει hoovering. Ίσως να μην δει ποτέ ποιος πραγματικά είναι για να μην διαστρεβλώσει την εικόνα του στέλια του τα μάτια. Για μένα όμως αυτό θα ήταν μια δικαίωση, μια συγγνώμη. Η δικαίωση είναι άλλη και θα στην υποστηρίζει μετά πια. Μετά από αυτή τη σχέση και ένα χρόνο μόνο σαν αδιαστήματα φλέρταρα και έκανα κάποιες γνωριμίες οι οποίες δεν οδήγησαν πουθενά, προφανώς γιατί δεν είμαι έτοιμος. Βεβαίως, μετά από 6 χρόνια σχέση και μάλιστα ναρκισσιστικής κακοποίησης, θέλεις καιρό να φέρεις το νου σου. Τους τελευταίους 2 μήνες έχω αρχίσει και περνάω καλά με τον εαυτό μου και τη μοναχικότητά μου. Έχω εξελιχθεί πολύ σαν άνθρωπος γιατί κάνω ψυχοθεραπεία, φροντίζω το μέσα μου αλλά και το έξω μου με γυμναστική. Έχω έρθει πολύ κοντά στη φύση, κάνοντας πεζοπορίες και ορειβασία, αποκτώντας περισσότερη ενσυναίσθηση προς τον εαυτό μου, αγάπη προς τον εαυτό σου. Βρήκα πάλι τον πυρήνα μου και σίγουρα μπορώ να πω πως ο άνθρωπος που ήμουν ένα χρόνο πριν δεν θα μπορούσε να κάνει αυτά που έχω καταφέρει και κάνω τώρα. Μπράβο, γεια μου. Και σαφώς συνεχίζω γιατί έτσι νιώθω ότι γίνομαι καλύτερα άνθρωπος. Καλύτερος άνθρωπος. Άραγε μετά από μια σχέση με έναν άρχισο, έρχεται ποτέ η δικαίωση και η εσωτερική γαλήνη? Εγώ βρήκα το μονοπάτι μου. Παίρνοντας τα βουνά μακριά από τους ανθρώπους. Γαλήνη, μοναχικότητα και ανεξαρτησία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες και θα χαρώ πάρα πολύ να πάρω κάποια απάντηση ακόμη και ένα vlog. Παρόλο που γράφεις ένα τεράστιο κείμενο, πήρες vlog. Λοιπόν, η δικαίωση μετά από έναν ναρκισσό έρχεται από εμάς, όχι από εκεί. Ο ναρκισσός δεν θα πει ποτέ συγγνώμη και να το εννοεί. Αν πει συγγνώμη θα το πει για να μας τραβήξει ξανά πίσω. Αν του έχουν τελειώσει οι ναρκισσιστικές παροχές, αν τον έχει φτύσει κανένας άλλος, καμιά άλλη δεν ξέρω εγώ τι, ή μια ομάδα ανθρώπων, θα σκέφτεται, είπαμε, το να έχεις καβάντες είναι εξαιρετικά ναρκισσιστικό. Θα σκέφτεται ποια είναι η καβάντσα μου, ο Μιχαλάκης, ο Γιαννάκης, ο Κωστάκης, η Ελενίτσα, η Δημητρούλα, δεν ξέρω εγώ ποιοι. Ας πάω στην καβάντζα μου, ας πω ένα συγγνώμη για όλα όσα έχω κάνει, ετεροχρονισμένο μεν και υποκριτικό, για να ξαναφέρω αυτόν τον άνθρωπο πίσω στη ζωή μου, ούτως ώστε να με κολακεύει, να μου δίνει προσοχή και σημασία και να νιώθω κάπως καλύτερα. Δεν θα νιώθω όμως εντελώς καλά, γιατί εγώ δεν είμαι ναρκισσός και δεν μπορώ να αγαπώ. Δεν αγαπώ καν... τον εαυτό μου δεν αγαπώ καν, γιατί ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του, πρωτίστως κάνει δουλειά με τον εαυτό του και εσωτερική και εξωτερική δουλειά με τον εαυτό του. Οπότε η δικαίωση μετά από μια σχέση με έναν άρχισο δεν θα έρθει με το να σου πει ο άρχισος συγγνώμη, ούτε θα έρθει με το να δεις τον άρχισο στα κακά του τα χάλια. Θα σου το λέω και το εννοώ. Μου έχει τύχει και εμένα προσωπικά χρόνια μετά από ναρκισσιστική κακοποίηση να μάθω πως ο άρχισος έχει πάθει χειρότερα από αυτά που μου έχει κάνει. Και δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου. Δεν μου έκανε κάποια αλλαγή. Δεν άλλαζε αυτό το πράγμα το τι είχα τραβήξει εγώ. Και δεν έχει σημασία. Η δικαίωση έρχεται όταν εμείς πάρουμε την ευκαιρία μετά από μια κακοποιητική σχέση ναρκισσιστική
να φροντίσουμε επιτέλους τον εαυτό μας, το εσωτερικό παιδί που έχουμε μέσα μας, το σώμα μας, τη ψυχή μας. Αυτό που κάνεις εσύ, αυτό που ήρθε 10 μήνες μετά που χώρισες, η γαλήνη και η επαφή με τον πυρήνα σου. Αυτή είναι η δικαίωση. Πέρασα όλα αυτά, πέρασα όλη αυτή την ταλαιπωρία, όμως έγινε αφορμή η ταλαιπωρία αυτή να ανοίξουν τα μάτια μου, να δω καθαρά τον εαυτό μου, να δω ότι λειτουργώ συνεξαρτητικά, να δω ότι έχω θέματα, να επιμεληθώ το θέμα μου, να πάρω τον εαυτό μου στη ψυχοθεραπεία, να πάρω τον εαυτό μου στη ψυχοεκπαίδευση, να φροντίσω επιτέλους τον εαυτό μου, να αγαπήσω επιτέλους τον εαυτό μου εγώ και να μην περιμένω από κανένα μαλάκα να αρχίσω να με κάνει να νιώθω καλά. Ούτε και από κάποιον καλόν άνθρωπο που θα γνωρίσω σε κάποια φάση να περιμένω να με κάνει να νιώθω καλά. Να φροντίζω εγώ να είμαι καλά και όταν είμαι καλά θα μοιράζομαι τη ζωή μου με ανθρώπους που είναι επίσης καλά και που δεν με κάνουν χάλια. Η συνεξάρτηση, το έχω πει πολλές φορές, είναι μια προβληματική συνδεσιμότητα, ένας προβληματικός τρόπος σύνδεσης με άλλους ανθρώπους που ξεκινάει από ένα χώρο έλλειψης, από ένα χώρο αίσθησης αδυναμίας και οδηγεί στο να επιλέγουμε ανθρώπους που θα μας κακοποιούν, γιατί έτσι θα επαληθευτούμε ότι δεν αξίζουμε την αγάπη. Άρα η δικαίωση μετά από μια σχέση με έναν άρχισο έρχεται με την ψυχοθεραπεία, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση της συνεξάρτησης. Μας το εύχομαι.